Καλησπερίσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Κυρία πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζηπαρά. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, επειδή εσείς έχετε κινητικότητα, κάνετε συναντήσεις, ταξιδεύετε και με την ιδιότητα της πρώην Υπουργού Εξωτερικών συνομιλείτε με πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη, να ζητήσω καταρχήν ενημέρωση, να ζητήσω πληροφόρηση. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε να έρχεται το Σαββατοκύριακο από την Σύνοδο Κορυφής, πόσο ανήσυχοι είστε για τις αποφάσεις που θα αφορούν το ελληνικό χρέος. Είμαι πολύ ανήσυχη, κύριε Χατζηπαρά. Είμαι πολύ ανήσυχη εδώ και μέρες. Η τελευταία μου επίσκεψη στον Ολλανδό Πρωθυπουργό μου έδωσε την ευκαιρία να ακούσω από πάρα πολύ κοντά όλους τους προβληματισμούς χωρών που στο κάτω-κάτω συνεισφέρουν σε αυτό το ταμείο και σε μια εξαιρετικά αρνητική κοινή γνώμη όπως είναι η Ολλανδική. Και έδωσα εκεί τη μάχη μου όσο καλύτερα μπορούσα. Ψηφίστηκε από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο 21 Ιουλίου η συμφωνία αυτή. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κόνστα, διότι πράγματι αυτή είναι η συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα το βράδυ στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Βεβαίως δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι όλα στον αέρα. Είναι όλα στον αέρα, διότι υπάρχουν δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη, οι οποίες βάζοντας κάτω τα νούμερα, λένε ότι μεταξύ του στήριξης και της αποπομπής, η αποπομπή κοστίζει λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη μάχη μπροστά μας. Και εκεί με πάρα πολύ μεγάλη οργή, όχι θλίψη, οργή, είδα το χθεσινό θέατρο σκιών να παίζεται ανάμεσα στους δύο αρχηγούς και σας καταγγέλω στον ελληνικό λαό ότι έχουμε δύο αρχηγούς, δύο μεγάλων κομμάτων, οι οποίοι μπροστά στους κομματικούς τους εγωισμούς αφήνουν την πατρίδα ακάλυπτη. Διότι αυτό το οποίο θα επιβάλλεται... Το χρεώνεται και στους δύο, κυρία Μπακογιάννη. Το χρεώνω και στους δύο, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως κυρίως στον Πρωθυπουργό, αλλά το χρεώνω και στον κύριο Σαμαρά. Διότι παραμονές της συνάντησης, τα επιτελεία και τα παπαγαλάκια των δύο κομμάτων, και εσείς είστε ένας πεπειραμένος δημοσιογράφος και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν να διαδίδουν ότι δεν θα συμφωνήσουν. Έλεος. Αυτή τη στιγμή έχουν μια υποχρέωση πολύ μεγαλύτερη από τους εαυτούς τους. Ή έχουμε όλοι μια υποχρέωση πολύ μεγαλύτερη από τους εαυτούς μας. Ο ελληνικός λαός ήταν στον δρόμο σήμερα σε μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Επί δικαίων και αδίκων πέφτουν φόροι. Επί δικαίων και αδίκων αποφασίζονται εισφορές. Επί δικαίων και αδίκων αποφασίζεται εφεδρεία, κύριε Χατζηνικολάου. Η Δημοκρατική Συμμαχία καταψήφισε. Διότι αυτή την βλακώδη ιδέα που εφήβρε κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία και την υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ, την υλοποιούν με ένα ισοπεδωτικό τρόπο. Δεν θα υπάρχει διευθυντής, κύριε Χατζηνικολάου, να υλοποιήσει το ΕΣΠΑ. Διότι κατά τύχη είναι όλοι υψηλόβαθμοι του ελληνικού δημοσίου. Διαλύουμε και τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή δεν μας φτάνει που είμαστε μια διαλυμένη χώρα. Δεν μας φτάνει που η εικόνα μας είναι ότι είμαστε μέσα στα σκουπίδια διότι ο κύριος Μπαλασόπουλος θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Πάμε στην Ευρώπη βαθιά διχασμένοι. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Αν είχατε εκλεγεί εσείς όταν έγινε η εσωκομματική μάχη για την ηγεσία πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και σας καλούσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, για να σας ζητήσει να πάτε μαζί στη Σύνοδο Κορυφής το Σαββατοκύριακο. Και προηγουμένως σας είχε επιτεθεί από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και εκείνος και ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, δεν σας απεκάλυπτε, έτσι τουλάχιστον λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν είναι αληθές, δεν απεκάλυπτε ποιο είναι το σχέδιό του, τι σκοπεύει ακριβώς να προτείνει και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που βάζει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα πηγαίνατε μαζί του. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο, αν ήταν για την πατρίδα μου. Αν ήταν να προσφέρω ένα λιθαράκι, σας το λέω ειλικρινώς και το λέω και με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και δεν μασάω τα λόγια μου. Με το διάολο θα πήγαινα αν μπορούσα να προσφέρω. Ακόμη και αν σας είχαν επιτεθεί μία ώρα πριν. Μα εσείς πιστεύετε ότι είναι η ώρα για εγωισμούς. Είναι η ώρα για εγωισμούς του εκάστοτε πολιτικού. Θεωρώ τον κύριο Παπανδρέου εξαιρετικά λίγο. Θεωρώ τον κύριο Παπανδρέου επίοικος απαράδεκτο. Και γι' αυτό και είπα σήμερα ότι άβουλοι και άμυροι οδηγούν την πατρίδα μας στην καταστροφή. Θεωρώ πράγματι όλα αυτά τα οποία μπορείτε να πείτε, εξαιρώ το γουδί γιατί είναι απαράδεκτες κουβέντες αυτές και πρέπει κάποιοι να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Όπως είδατε, αυτό το είχε πει ο κύριος Λοβέρδος σε συνέντευξη στη Real News. Διότι βλέπετε, όταν πολυμιλάμε, λέμε πολλές βλακίες. Και εδώ δεν είναι η ώρα, είναι η ώρα σοβαρότητας.
Και σας λέω ειλικρινώς, την ώρα που οι Έλληνες χάνουν τα εισοδήματά τους, την ώρα κυρίως που τρέμουν για τα παιδιά τους, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Εγώ για τα δικά μου, εσείς για τα δικά σας και όλοι μαζί βλέπουν το μέλλον της νέας γενιάς να χάνεται. Εκείνη την ώρα θα κάνω εγώ εγωισμούς ή δεν ξέρω τι, ή επειδή ο ένας είναι ανίκανος θα πάω κι εγώ να παίξω το παιχνίδι του. Όχι κύριε Χατζηνικολάου, εκείνη την ώρα απαιτείται ηγεσία. Εκείνη την ώρα βάζεις τον πέτη σου μπροστά, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη, και δίνεις τη μάχη. Εγώ γιατί τη δίνω δηλαδή με τον Ολλανδό? Εγώ γιατί πηγαίνω στη Γερμανία τη Δευτέρα? Για να με δούνε οι άνθρωποι, με ξέρουνε. Αλλά μία κουβέντα που τη μάχη της ανάπτυξης που δίνει η Δημοκρατική Συμμαχία και που την περάσαμε από το Φιλελεύθερο Κόμμα για αυτό το ταμείο των 35 δισεκατομμυρίων για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη μάχη θα τη δώσω, κύριε Χατζηνικολάου. Ένα λιθαράκι να μπορώ να βάλω, θα το βάλω. Τώρα δεν θα σκεφτόμαστε τον εαυτό μας τέτοιες ώρες. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ποια είναι η λύση? Είναι εκλογές? Είναι να ξανακαθίσετε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι? Μήπως και προκύψει, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, εδώ δεν μπορούν να πάνε μαζί μέχρι τις Βρυξέλλες, μήπως και προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι να σας πω, εγώ εδώ και μήνες με ξέρετε, αυτό το οποίο λέω είναι ότι έπρεπε να υπάρξει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, στηριζόμενη από όλο το αστικό, αν θέλετε, κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Εξαιρώταται το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουν ξεφύγει παντελώς, έχουν χάσει την μπάλα τελείως. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα, τους το είπα και στη Βουλή και είχα έτσι αναταράξεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η εργατική τάξη με τα προνόμια των 10. Έχω μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί. Η εργατική τάξη ήθελε να πάνε τα παιδιά της στο πανεπιστήμιο. Δεν ήθελε να καίγονται τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, κάποια στιγμή να βάλουμε μια τάξη σε αυτά τα οποία λέμε. Οι υπόλοιποι όμως, όλοι, μπορούσαν να συμφωνήσουν και να στηρίξουν μια κυβέρνηση. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός των ψαρών την ολόμαυρη ράχη. Εάν υπάρξει η ολόμαυρη ράχη των ψαρών, κύριε Χατζηνικολάου, τότε ερέτω. Δεν είναι... Θα έχουμε χάσει τη μάχη. Δεν είναι προτιμότερο αυτό να συμβεί μετά από εκλογές? Με θα γίνει νέο μετά χάρτη. Τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα γίνει υποχρεωτικά. Κατά τη γνώμη μου. Διότι ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει αυτοδυναμίες. Και διότι καλός ή κακός, και επειδή όλοι εμείς είμαστε του πολιτικού συστήματος και ξέρουμε πολύ καλά, η αυτοδυναμία οδηγούσε στις αλαζονικές συμπεριφορές. Οδηγεί σε αυτό το πολυνομοσχέδιο σήμερα. Όπου σήμερα, ακόμα σήμερα, την ώρα που χαροπαλεύει η Ελλάδα, υπάρχει κομματική λωτηγική σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί λοιπόν τρελαίνεσαι και λες καλά, εγώ επειδή είμαι γυναίκα ενδεχομένως, τα βλέπω τα πράγματα όπως χωρίς τέλος πάντων περικοκλάδες. Για όνομα του Θεού, δεν ενδιαφέρει τον Έλληνα κανένας από εμάς προσωπικός, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ψηφίσετε τον ενδιαφέρει όπως θα... Εγώ ψήφισα όχι. Όχι. Ναι, αλλά ψήφισα όχι, θα ψήφισα και ναι κύριε Χατζηνικολάου, αν το πίστευα. Αλλά πιστεύω ότι είναι καταστροφή. Πώς να ψηφίσω? Στο μεσοπρόθεσμο κατηγορηθήκα γιατί ψήφισα παρόν. Κατέθεσα δικό μου μεσοπρόθεσμο και δικαιωνόμαστε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν είχε ψηφιστεί το δικό μας μεσοπρόθεσμο της Δημοκρατικής Συμμαχίας με τους κωδικούς και τα κοψίματα, δεν θα χρειαζόταν να φέρει ο κύριος Βενιζέλος σήμερα αυτή την εισφορά τη δεύτερη. Διότι θα γινόταν το κούρεμα το οποίο χρειαζόμαστε από συγκεκριμένες πλευρές του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν μπορεί να πληρώνουν όλοι οι Έλληνες την ανικανότητα μιας κυβέρνησης να συγκρουστεί με τα κομματικά της φλάχνα. Δεν γίνεται. Είναι άδικο. Πώς το λένε? Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.